Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Ζαστιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την ενότητα 6 από το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα. Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τους πόρους, τα διέξοδα και την αποφυγή των αδιεξόδων. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των πόρων, η κατανόηση της δημιουργίας των αδιεξόδων και η παρουσίαση των τεχνικών αποφυγής αυτών. Καταρχήν, αδιέξοδα είναι μια έννοια που δεν συναντάται μόνο στους υπολογιστές και στα λειτουργικά συστήματα, αλλά και στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια όπου δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο δεδομένου ότι όλα τα αυτοκίνητα που βλέπουμε εδώ πέρα έχουν φτάσει σε μια στάση, έχουν καταλήξει σε μια στάση και δεν μπορούν να συνεχίσουν προς την πορεία τους. Άρα λοιπόν το αδιέξοδο είναι μια κατάσταση που καθυστερεί τη λειτουργία κάποιας ενέργειας και η οποία ασφαλώς έχει δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση του συστήματος. Τα αδιέξοδα συνδέονται με τους πόρους και συγκεκριμένα τα αδιέξοδα οφείλονται στη λαθασμένη χρήση των πόρων. Ας δούμε λοιπόν τι είναι πόροι. Πόροι είναι αντικείμενα του λειτουργικού συστήματος. Είναι αντικείμενα τα οποία μπορούν να εκχωρηθούν σε μια διεργασία. Η διεργασία βέβαια αιτείται την χρήση κάποιου πόρου, ζητάει κάποιον πόρο και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή την αίτηση. Πόρος είναι οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία διεργασία οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο πόρος μπορεί να έχει φυσική υπόσταση, για παράδειγμα μπορεί να είναι οδηγός οπτικής ανάγνωσης CD ή μπορεί να μην έχει φυσική υπόσταση, να έχει κάποια ιδεατή υπόσταση, για παράδειγμα να είναι ένας σημαφόρος. Ένας υπολογιστής έχει συνήθως πολλούς πόρους. Έχει απεριόριστο αριθμό πόρων. Υπάρχουν πόροι οι οποίοι είναι φυσικοί και είναι συγκεκριμένοι, αλλά υπάρχουν και πόροι μη φυσικοί, οι οποίοι είναι απεριόριστοι και δημιουργούνται όταν υπάρχει ζήτηση. Μπορούμε να βρούμε τους πόρους που έχουμε στο σύστημά μας σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, στο λειτουργικό σύστημα Windows μπορούμε να μεταβούμε στον πίνακα ελέγχου στο σύστημα διαχείριση συσκευών και αφού επιλέξουμε λοιπόν μια συσκευή να μεταβούμε στην καρτέλα, στο tab πόροι και να δούμε τους πόρους που καταλαμβάνει αυτή η συσκευή. Στο παράδειγμά μας παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο περιφερειακό που είναι μια κάρτα γραφικών καταλαμβάνει στην περιοχή μνήμης κάποιες συγκεκριμένες διευθύνσεις που αναγράφονται στο slide και έχει μια περιοχή εισόδου-εξόδου, μια περιοχή μνήμης και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί είναι πόροι που συνδέονται με τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών. Επίσης, σε κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, όπως το FreeBSD ή στο Linux, κατά την αρχικοποίηση του πυρήνα, εμφανίζονται όλοι οι πόροι του συστήματος. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια κάρτα δικτύου VR0 με Ethernet address και συγκεκριμένη διεύθυνση MAC. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα πληκτρολόγιο KBD0 στην διεύθυνση ATKBD0 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν σε αυτή την συνοπτική οθόνη μας εμφανίζονται οι πόροι που έχουν ανοιχνευτεί από το λειτουργικό σύστημα κατά την αρχικοποίησή του και ασφαλώς είναι διαθέσιμοι για χρήση από τις διεργασίες. Οι πόροι είναι πάρα πολύ σημαντικά αντικείμενα του λειτουργικού συστήματος και αν δεν γίνει σωστή η χρήση και κατανομή αυτών, τότε θα οδηγηθούμε σε ένα αδιέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν το ίδιο το λειτουργικό σύστημα να έχει μηχανισμούς ελέγχου ώστε με διάφορα κριτήρια δικαιοσύνης και αποφυγής αδιεξόδων να εκχωρούνται αυτοί οι πόροι στις διεργασίες. Ας δούμε λοιπόν όμως τι είναι το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο έχει την αγγλική ερμηνεία, είναι αγγλική ερμηνεία του deadlock.
Ο πρώτος ορισμός είναι ότι αδιέξοδο θεωρείται η μόνη μη αναμονή ενός συνόλου διεργασιών που είτε συναγωνίζονται για πόρους του συστήματος είτε επικοινωνούν μεταξύ τους. Εδώ πέρα λοιπόν μας δείχνει ότι το αδιέξοδο μπορεί να δημιουργηθεί όταν πολλές διεργασίες ζητούν τους ίδιους πόρους. Ένας άλλος ορισμός είναι ότι το αδιέξοδο είναι ένα σύνολο από διεργασίες που δημιουργούν μια κυκλική αλυσίδα όπου κάθε διεργασία σε αυτή την αλυσίδα ζητάει έναν πόρο που κατέχει μια άλλη διεργασία. Σε ένα σύστημα πολυπρογραμματισμού, η συνολική απέτηση πόρων υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Και κυρίως αναφερόμαστε στους φυσικούς πόρους, όπως για παράδειγμα τη μνήμη, τον επεξεργαστή, τα περιφερειακά. Όλα τα διέξοδα περιέχουν συγκροώμενες ανάγκες. Αν ένας πόρος δίνεται σε μια διεργασία και μια άλλη διεργασία θέλει αυτόν τον πόρο, μπορεί να έχουμε κατάσταση αδιέξοδου. Αντιθέτως, αν ένας πόρος ανήκει μόνο σε μια διεργασία και καμιά άλλη διεργασία δεν ζητάει αυτόν τον πόρο, τότε σίγουρα δεν θα υπάρξει αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, τα αδιέξοδα συνδέονται με τις συγκρουόμενες ανάγκες για πόρους. Βασικός σκοπός είναι λοιπόν η σχεδίαση συστημάτων όπου δεν θα συμβαίνουν αδιέξοδα. Κάτι πολύ δύσκολο, γιατί τα προγράμματα είναι πολύ πολύπλοκα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ένα παράδειγμα διεξόδων, όπου έχουμε δύο πόρους, ο πόρος P1 και ο πόρος P2. Έτσι λοιπόν, έστω αυτοί οι πόροι είναι μαγνητοτενίες. Υπάρχουν δύο διεργασίες που ζητάνε αυτούς τους πόρους. Έτσι λοιπόν, αν η μία διεργασία ζητήσει για παράδειγμα τον α πόρο, η άλλη διεργασία ζητήσει τον β πόρο και χωρηθεί και μετά η κάθε διεργασία ζητήσει τον πόρο που κατέχει η άλλη, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, η πρώτη διεργασία έχει ζητήσει και έχει πάρει τον πόρο α, η δεύτερη διεργασία έχει ζητήσει και έχει πάρει τον πόρο β, η δεύτερη διεργασία θέλει τον πόρο α, αλλά δεν είναι εφικτό γιατί τον έχει η πρώτη διεργασία. Και ομοίως η πρώτη διεργασία θέλει τον πόρο β που τον έχει άλλη διεργασία. Αυτό είναι το διέξοδο. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε μια κατάσταση όπου και οι δύο διεργασίες περιμένουν να συμβεί κάτι, αλλά δεν θα συμβεί ποτέ γιατί έχει μπλοκαριστεί το σύστημα. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να οπτικοποιήσουμε αυτές τις καταστάσεις ανάθεσης και αίτησης πόρων, θα δούμε σε αυτό το slide ότι έχουμε τρεις διεργασίες. Διεργασία 1, 2 και 3. Θα δούμε λοιπόν ότι σε αυτό το γράφημα ο πόρος 1 έχει δοθεί στη διεργασία 1. Βλέπουμε λοιπόν τη σημειογραφία όπου βλέπουμε τον πόρο σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο και ένα βελάκι που δείχνει σε ποια διεργασία έχει ανατεθεί. Ο πόρος 2 έχει ανατεθεί στη διεργασία 2 και ο πόρος 3 έχει ανατεθεί στη διεργασία 3. Η διεργασία 1 έχει μεν τον πόρο 1, αλλά θέλει και τον πόρο 2. Αυτό λοιπόν σημειώνεται με τη διακεκομένη γραμμή. Η διεργασία 2 έχει τον πόρο 2, αλλά θέλει τον πόρο 1. Και η διεργασία 3 έχει τον πόρο 3 και θέλει τον πόρο 2. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα διέξοδο και κυρίως ανάμεσα στις διεργασίες 1 και διεργασίες 2 και στη διεργασία 2, όπου και οι δύο θέλουν τον πόρο που έχει άλλη διεργασία. Θύμα αυτού του αδιεξόδου είναι και η διεργασία 3, η οποία θέλει έναν πόρο που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος και δεν πρόκειται να ελευθερωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και γι' αυτό έχει μπλοκαριστεί. Όταν μια διεργασία ζητάει έναν πόρο και αυτός δεν της δίνεται, τότε η διεργασία μπλοκάρεται. Οι πόροι ανήκουν σε δύο κατηγορίες ως προς τη δυνατότητα απομάκρυνσης. Στην πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία των προεκχωρούμενων πόρων. Αυτό σημαίνει ότι η απομάκρυνση ενός πόρου από μια διεργασία δεν θα προκαλέσει παρενέργειες. Ο πιο κλασικός πόρος που είναι προεκχωρούμενος είναι ο επεξεργαστής. Συνεχώς, μια διεργασία τοποθετείται σε έναν επεξεργαστή για εκτέλεση, μόλις
περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, απομακρύνεται και ο πόρος που λέγεται επεξεργαστής δίνεται σε μια άλλη διεργασία. Είναι ο πιο σημαντικός προεκφορούμενος πόρος. Υπάρχουν βέβαια και οι μη προεκφορούμενοι πόροι, οι οποίοι προξενούν μια αποτυχία στη διεργασία όταν απομακρυνθούν ενώ χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, ένας οδηγός μαγνητοτενίας που έχει δοθεί σε μια διεργασία και χρησιμοποιείται αυτή η διεργασία, αν απομακρυνθεί βιαίως από το λειτουργικό σύστημα, τότε θα προκαλέσει μια κατάρρευση στο σύστημα αρχείων και στα δεδομένα που περιέχει. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες πόρων που μπορούν να απομακρυνθούν από τη διεργασία χωρίς παρενέργεια και υπάρχουν πόροι που μπορούν να απομακρυνθούν αλλά θα δημιουργήσουν σημαντική παρενέργεια. Οι πόροι λοιπόν εκτός από την προηγούμενη κατηγοριοποίηση ανήκουν και σε μια άλλη κατηγοριοποίηση. Αυτή η άλλη κατηγοριοποίηση είναι η κατηγοριοποίηση κατά πόσο είναι αποκλειστικής χρήσης ή κοινόχρηστης. Έτσι λοιπόν, οι πόροι του συστήματος μπορεί να είναι διαμοιραζόμενοι, δηλαδή να χρησιμοποιείται από πολλές διεργασίες. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τον πόρο κάθε φορά, δηλαδή από τη φύση του πόρου και κατά πόσο μπορεί η παράλληλη χρήση του πόρου να μην προκαλέσει προβλήματα. Ο πιο κλασικός κοινόχρηστος πόρος σε ένα σύστημα είναι η μνήμη. Στη μνήμη έχουμε συνεχώς διαφορετικές διεργασίες που το μοιράζονται. Κάθε φορά τη μνήμη του συστήματος, τη RAM, τη χρησιμοποιούν παράλληλα πολλές διεργασίες. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας κοινόχρηστος πόρος. Ενώ ένας αποκλειστικός πόρος είναι ο επεξεργαστής. Ο επεξεργαστής κάθε φορά μία διεργασία τοποθετείται. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα, κάποιες διεργασίες μπορούν να μοιράζονται και την ίδια ακριβώς περιοχή μνήμης, τόσο για εγγραφή όσο και ανάγνωση. Αυτή μπορεί να είναι λοιπόν μία περιοχή που βρίσκεται στην κύρια μνήμη ή να είναι ένα διαμοιραζόμενο αρχείο δίσκου. Ωστόσο, η θέση αυτής της περιοχής δεν αλλάζει την υφή της επικοινωνίας, ούτε τα προβλήματα βέβαια που ανακύπτουν. Έτσι λοιπόν, μία κοινόχρηστη περιοχή είναι η περιοχή του spooler, της ετεροχρονισμένης εκτύπωσης, όπου πολλές διεργασίες τοποθετούν εκεί δεδομένα προς εκτύπωση και μία άλλη διεργασία απομακρύνει σιγά σιγά τα δεδομένα από αυτήν εδώ την περιοχή και τα εκτυπώνει. Μία θέση μνήμης που περιέχει μία μεταβλητή προσπελάσιμη από περισσότερες διεργασίες είναι ένα άλλο παράδειγμα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένας πόρος, πρέπει να συμβούν τρεις ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια είναι η απέτηση. Η διεργασία αιτείται έναν πόρο. Για παράδειγμα, θέλει να αιτηθεί ένα ποσό μνήμης, η διεργασία θα πρέπει να εκτελέσει την εντολή malloc, memory allocate. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν στη συνέχεια θα εξετάσει αυτό το αίτημα, θα δει κατά πόσο είναι συμβατό με τα χαρακτηριστικά της διεργασίας, κατά πόσο επίσης είναι σύμφωνο με τους μηχανισμούς, για παράδειγμα, προστασίας και ασφάλειας του συστήματος και θα δοθεί ή όχι αυτός ο πόρος. Παρένθεση, είναι σημαντικό για τον προγραμματιστή να ελέγχει κάθε αίτημα κατά πόσο έχει διεκπεραιωθεί ή όχι από το λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, όταν ένας προγραμματιστής γράφει την εντολή malloc, θα πρέπει κάθε φορά να ελέγχει το κωδικό επιστροφής της συνάρτησης, κατά πόσο έχει συμβεί με επιτυχία ή όχι η προηγούμενη κλίση. Δηλαδή, δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο ότι ζητάει η διεργασία, πάντα αυτό δίνεται από το λειτουργικό σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα δοθεί, αλλά λοιπόν στα πλαίσια του καλού προγραμματισμού θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουμε κάθε αίτημα αν έχει διεκπαιρεωθεί ή όχι. Έτσι λοιπόν, η διεργασία κάνει την απέτηση. Η απέτηση είναι μια κλίση συστήματος για τον αντίστοιχο πόρο. Για παράδειγμα, αν θέλει η διεργασία να ανοίξει ένα αρχείο στο δίσκο, θα καλέσει την κλίση συστήματος fopen, file open. Αν θέλει να διαβάσει από έναν πόρο, θα πρέπει να κάνει fread και ούτω καθεξής. Γίνεται απέτηση. Το δεύτερο βήμα είναι η χρήση του πόρου. Χρησιμοποιείται με τις κατάλληλες βέβαια κλίσεις συστήματος. Για παράδειγμα, αν θέλει να γράψει σε μία έξοδο, σε μία είσοδο-έξοδο, δηλαδή στην έξοδο, θα πρέπει να καλέσει την κατάλληλη συνάρτηση, ίσως F-put.
Και αφού χρησιμοποιήσει τον πόρο, το τρίτο γεγονός που θα συμβεί στα πλαίσια του καλού προγραμματισμού είναι η απελευθέρωσή του. Δηλαδή, αν η διεργασία έχει δεσμεύσει μια μνήμη, ένα ποσό μνήμης με την εντολή μάλλον, θα πρέπει να την απελευθερώσει στο τέλος του προγράμματος με την εντολή free. Βέβαια, κάποιοι προγραμματιστές αγνοούν ή δεν θέλουν για κάποιο λόγο να απελευθερώνουν τη μνήμη και αυτό έχει ως συνέπεια το πρόγραμμά τους μόλις εκτελεστεί να έχει δεσμεύσει κάποια μνήμη και κατά τον τερματισμό να μην την έχει απελευθερώσει. Βέβαια, τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα παρατηρούν συνεχώς μέσω του διαχειριστή μνήμης τις διάφορες περιοχές μνήμης και άμα δουν ότι μια διεργασία έχει τερματιστεί, τότε αυτόματα την καθαρίζουν. Δηλαδή την απελευθερώνουν, την κάνουν διαθέσιμη προς χρήση σε άλλες διεργασίες, κάτι που δεν γινόταν σε προηγούμενα λειτουργικά συστήματα. Βέβαια, το ότι το λειτουργικό σύστημα έχει αυτούς τους μηχανισμούς προστασίας από απελευθέρωση των πόρων από τις διεργασίες που δεν το χρειάζονται, δεν σημαίνει ότι ο επεξεργαστής δεν πρέπει να γράφει σωστά το πρόγραμμά του. Πάντα πρέπει, όταν δεσμεύει ένα πόρο, να τον απελευθερώνει στο τέλος, ακόμα και αν είναι η τελευταία εντολή και μετά τερματίζει το πρόγραμμά του. Αν η απέτηση για πόρο δεν ικανοποιηθεί, τότε η αιτούμενη διεργασία θα ανασταλεί ή θα αποτύχει εμφανίζοντας κάποιο μήνυμα λάθος. Το αδιέξοδο είναι πιθανό, αλλά το αν θα συμβεί ή όχι εξαρτάται από τη σειρά των γεγονότων. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, στο slide, βλέπουμε μια εικόνα όπου 4 οχήματα, μπορούμε να πούμε, οδεύουν προς το κέντρο μιας διασταύρωσης. Αν η σειρά των γεγονότων είναι η εξής, ότι πρώτα το όχημα 1 πηγαίνει στην άλλη μεριά, απελευθερώνει λοιπόν το κανάλι, στη συνέχεια το 2 πηγαίνει στην άλλη μεριά, το 3 και το 4, δεν θα συμβεί το διέξοδο. Ομοίως, σε μια άλλη αλληλουχία των γεγονότων, αν πάει πρώτα το 4, μετά το 3, μετά το 2, μετά το 1, πάλι δεν θα συμβεί αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και σε αυτή εδώ την κατάσταση δεν θα συμβεί αδιέξοδο. Όμως, αν η αλληλουχία είναι πάει λίγο το 1, λίγο το 2, λίγο το 3, λίγο το 4, τότε θα συμβεί το αδιέξοδο και θα δούμε ακριβώς αυτό εδώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν του αδιέξοδου. Έτσι λοιπόν, στο αδιέξοδο παρατηρούμε ότι υπάρχουν χρονικά διαστήματα επικάλυψης και χρήσης των δύο πόρων. Για παράδειγμα, σε αυτό το διάστημα βλέπουμε στον έναν άξονα την διεργασία P, στον άλλον άξονα την εκτέλεση διεργασίας Q. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς εκτελείται η Α, ζητάει τον η P διεργασία ζητάει τον πόρο Α, τον οποίο τον παίρνει αυτόν τον πόρο και στη συνέχεια ζητάει τον πόρο Β, τον οποίο τον παίρνει. Τον οποίο το λειτουργικό σύστημα θέλει να το δώσει. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι κατά την εκτέλεση διεργασίας Q παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όπου υπάρχει επικάλυψη των ανακών, των πόρων που θέλει η διεργασία P και των πόρων που θέλει η διεργασία Q. Είναι το γράφημα με τη διαγράμμιση. Αυτό έχει λοιπόν ως συνέπεια ότι αυτή η κατάσταση είναι πιθανό αδιέξοδο. Ενώ αν είχαν μετατοπιστεί αυτά τα τετράγωνα της χρήσης των πόρων για κάθε διεργασία, τότε η διεργασία P θα ζητούσε τον πόρο Α, θα ζητούσε τον πόρο Β, θα έπαιρνε τον πόρο Α, θα έπαιρνε τον πόρο Β, θα τους χρησιμοποιούσε και θα τους απελευθέρωνε και θα τους έκανε διαθέσιμους για τη διεργασία Q, οπότε δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το ότι οι ανάγκες των διεργασιών γίνονται την ίδια χρονική στιγμή ως προς τη χρήση των πόρων, σημαίνει ότι έχουμε ένα πιθανό αδιέξοδο. Μία άλλη κατηγορία των πόρων είναι η επαναχρησιμοποιήσιμη πόρη. Αυτή λοιπόν είναι η πόρη που χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από μια διεργασία σε κάθε χρονική στιγμή και δεν εξαντλούνται από αυτή τη χρήση. Έτσι λοιπόν, τέτοιοι πόροι είναι ο επεξεργαστής για παράδειγμα. Δηλαδή, όταν ο επεξεργαστής δίνεται σε μια διεργασία, δεν εξαντλείται. Είναι πάλι διαθέσιμο στο 100% να εξυπηρετήσει μια άλλη διεργασία.
Είσοδος έκδοσος, κύρια και δευτερεύουσα μνήμη, αρχεία, βάση δεδομένων και σημαφόρη. Όλοι αυτοί οι πόροι είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι. Το αδιέξοδο προκύπτει όταν μια διεργασία δεσμεύει έναν πόρο και απαιτεί έναν άλλο. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε παράδειγμα ενός αδιεξόδου, όπου βλέπουμε την εκτέλεση των διεργασιών, ότι γίνεται πρώτα το βήμα P0, όπου στο βήμα P0 η διεργασία P απαιτεί τον πόρο D. Μετά εκτελείται το P1, όπου γίνεται το κλείδωμα του πόρου αυτού, γιατί δίνεται αυτός ο πόρος στη διεργασία. Μετά έχουμε το Q0, όπου έχουμε την εκτέλεση της διεργασίας Q της εντολής αίτησης του πόρου T, ο οποίος δίνεται στο Q1 ο πόρος αυτός T. Στη συνέχεια έχουμε το P2, όπου έχουμε την αίτηση για τον πόρο T, και στη συνέχεια Q2 που έχουμε το request D, δηλαδή την αίτηση για τον πόρο D. Σε αυτό λοιπόν το σημείο η κάθε διεργασία έχει δεσμεύσει έναν πόρο, ζητάει τον πόρο που έχει άλλη διεργασία και έχουμε εδώ αδιέξοδο. Τα αδιέξοδα λοιπόν οφείλονται στην πολυπλοκότητα των προγραμμάτων. Γι' αυτό είναι και η δύσκολη αποσφαλμάτωσή τους. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε τα προγράμματα να λειτουργούν σωστά, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δυσλειτουργούν. Τότε αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των προγραμμάτων και του χρονισμού. Μια στρατηγική αντιμετώπισης είναι η επιβολή περιορισμών που να αφορούν τη σειρά με την οποία ζητούνται οι πόροι. Κάτι όμως που δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα άλλο παράδειγμα διεξόδου είναι ότι έστω έχουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα μνήμης διαθέσιμη για τα προγράμματα, έστω για λόγους απλότητας είναι 200 KB και η διεργασία 1 απαιτεί 80 KB, η διεργασία P2 απαιτεί 70 KB. Και στη συνέχεια και οι δύο διεργασίες πηγαίνουν να ζητήσουν και άλλη μνήμη και αυτή η μνήμη δεν είναι διαθέσιμη. Ενώ αν μια διεργασία ζητήσει τη μνήμη, την πάρει και μετά ολοκληρωθεί και επιστρέψει όλη τη μνήμη διαθέσιμη, τότε δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκτός από τους επαναχρησιμοποιήσιμους πόρους, υπάρχουν και οι πόροι που εξαντλούνται, που είναι καταναλώσιμοι, που καταναλώνονται. Αυτοί λοιπόν οι πόροι παράγονται και καταστρέφονται από μια διεργασία. Όταν ένας πόρος λοιπόν χρησιμοποιηθεί από μια διεργασία, τότε πάβει να υπάρχει. Τέτοιοι πόροι είναι οι διακοπές, το interrupt. Όταν ένα σήμα interrupt έρθει σε μια διεργασία, τότε το interrupt σταματάει να υπάρχει πια εφόσον εξυπηρετηθεί, όπως και τα σήματα, τα μηνύματα και πληροφορίες των buffers εισόδου-εξόδου. Το αδιέξοδο εδώ πέρα βέβαια μπορεί να συμβεί αν ένα μήνυμα που αποστέλλεται από μια διεργασία σε μια άλλη χαθεί και σπανίως ο συνδυασμός των γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο στους καταναλώσιμους πόρους. Βέβαια, εκτός από το deadlock υπάρχει και το live lock. Live lock είναι το ζωντανό αδιέξοδο. Στο live lock οι διεργασίες δεν περιμένουν κάτι, είναι blocked. Οι διεργασίες λοιπόν αλλάζουν την κατάστασή τους ως απάντηση σε μια άλλη διεργασία, αλλά χωρίς να κάνουν τίποτα χρήσιμο, δηλαδή δεν υπάρχει πρόοδος στην εκτέλεση των διεργασιών. Ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή, σε ένα πεζοδρόμιο λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι δύο άνθρωποι και ο ένας βλέπει τον άλλον, καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει πορεία προκειμένου να μην συμβεί αδιέξοδο και πάει στη διπλανή λωρίδα του πεζοδρομίου. Ομοίως όμως και ο άνθρωπος μεταβαίνει και αυτός στη διπλανή λωρίδα, οπότε έχουμε πάλι μια κατάσταση όπου και οι δύο είναι αντιμέτωποι ένας με τον άλλον και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ομοίως μεταβαίνουν στην άλλη λωρίδα, αλλά και οι δύο μεταβαίνουν στην άλλη λωρίδα, οπότε πάλι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή συνεχώς αλλάζουν λωρίδες, αλλά επειδή και το άλλο άτομο συνεχώς αλλάζει λωρίδες με τον ίδιο τρόπο, οδηγούμαστε σε ένα ζωντανό αδιέξοδο. Δηλαδή κάνει κάτι κάθε διεργασία, δεν έχει μπλοκαριστεί, κάνει κάτι, αλλά αυτό που κάνει δεν οδηγεί την πρόοδο της εκτέλεσης της διεργασίας. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν πρόβλημα. Αυτό λοιπόν ονομάζεται και ενεργός αναμονή, ζωντανό αδιέξοδο, ενεργός αναμονή. Για παράδειγμα, η διεργασία Α απαιτεί αποκλειστική πρόσβαση στους πόρους R και S, ενώ η Β στους S και R. Η Α δεσμεύει τον R και προσπαθεί να δεσμεύσει το S, η Β δεσμεύει τον S και προσπαθεί να δεσμεύσει τον R. Βλέπει λοιπόν η κάθε διεργασία ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο αδιέξοδο. Έτσι λοιπόν η κάθε διεργασία
αφήνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τον πόρο και τον επανακτά. Κάτι που κάνει και άλλη διεργασία. Επειδή όμως οι χρόνοι είναι ίδιοι, αυτό έχει ως συνέπεια συνεχώς οι πόροι αυτοί στο τέλος να είναι κατηλημένοι και να μην υπάρχει πρόοδος. Προκειμένου να μοντελοποιήσουμε τα διέξοδα και να δοθούν λύσεις από το λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιούνται τα γραφεία. Το πρόβλημα λοιπόν μοντελοποιείται ως εξής. Δημιουργείται ένας κατευθυνόμενος γράφος. Οι κόμβοι του γράφου είναι οι διεργασίες και οι πόροι. Όπως είχαμε δει σε προηγούμενο διάστημα, είχαμε κόμβους που αποτελούνται τους πόρους και τις διεργασίες. Υπάρχει μία ακμή από μία διεργασία σε ένα πόρο, που σημαίνει ότι η διεργασία περιμένει τον πόρο, ενώ όταν υπάρχει η σημειογραφία ένας πόρος να οδηγείται σε μία διεργασία, σημαίνει ότι η διεργασία π κατέχει τον πόρο. Και στο σύστημα υπάρχει ένα διέξοδο, μόνο, εάν και μόνο αν, ο κατευθυνόμενος γράφος περιέχει ένα κύκλο. Έτσι λοιπόν το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο γράφο για να ανοιχνεύεται τα deadlocks και να προσπαθεί να τα επιδιορθώνει με αντίστοιχες τεχνικές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, στο γράφημα εκχώρησης πόρων διακρίνουμε τις εξής οντότητες. Διακρίνουμε καταρχήν τη διεργασία, η οποία σημειώνεται με έναν κύκλο. Οι πόροι σημειώνονται με ένα ορθογώνιο. Ο αριθμός των κουκίδων που έχει ένα ορθογώνιο δείχνει πόσα στιγμιότυπα έχει αυτός ο πόρος, δηλαδή πόσοι τέτοιοι πόροι είναι διαθέσιμοι. Αν μία διεργασία απαιτήσει έναν πόρο, τότε θα δούμε ένα βελάκι να ξεκινάει από την διεργασία και να οδηγείται προς τον ορθογώνιο που σημειώνει τον πόρο. Ενώ αν ένας πόρος έχει δοθεί σε μία διεργασία, τότε το βελάκι είναι από το ορθογώνιο, από τον πόρο προς την διεργασία. Όταν μία διεργασία απελευθερώνει έναν πόρο, δεν υπάρχει κανένα βελάκι που τα συνδέει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε στο παράδειγμα της διαφάνειας, έχουμε τις διεργασίες P1, P2 και P3. Η P1 ζητάει τον πόρο R1, έχει μπλοκαριστεί λοιπόν. Ο R1 πόρος έχει δοθεί στην P2. Επίσης, ο R2 πόρος έχει δοθεί στην P2 και η P2 ζητάει τον πόρο R3. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να συμβεί αδιέξοδο σε αυτή εδώ την κατάσταση. Η απάντηση είναι ασφαλώς και όχι. Δεν πρόκειται να συμβεί αδιέξοδο. Γιατί η P3, εφόσον έχει τον πόρο R3, θα τον ελευθερώσει κάποια στιγμή και δεν θα υπάρχει αυτή η δέσμευση. Θα είναι ελεύθερος ο R3, όπου θα δοθεί στη συνέχεια στην P2. Η P2 λοιπόν, έχοντας και τους τρεις πόρους που χρειάζεται, θα ολοκληρώσει το έργο της και θα απελευθερωθούν όλοι αυτοί οι πόροι και η P1 θα πάρει τους πόρους και θα εκτελέσει το έργο της κανονικά. Σε ένα άλλο παράδειγμα, όπου πάλι βλέπουμε την P1, P2 και P3 και με αυτές εδώ τις εξαρτήσεις ως προς τους πόρους, τόσο για τους πόρους που έχουν αναδεθεί όσο και για τους πόρους που έχουν αιτηθεί, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλούς κύκλους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας κύκλος σημειωμένος με την μπλε γραμμή, όπου μας υποδηλώνει την ύπαρξη πιθανού αδιεξόδου. Επίσης βλέπουμε και έναν ακόμα κύκλο, όπου και αυτός υποδηλώνει την ύπαρξη πιθανού αδιέξοδου. Άρα λοιπόν, στο παράδειγμα αυτό υπάρχει πιθανό αδιέξοδο. Βέβαια μπορεί να μην συμβεί αυτό το αδιέξοδο, αλλά εντούτοις υπάρχει πιθανότητα να συμβεί. Ένα άλλο παράδειγμα γράφω χωρίς πόρου με κύκλο, αλλά χωρίς αδιέξοδο. Καταρχήν, αν ο γράφος δεν περιέχει κύκλους, τότε 100% δεν υπάρχει αδιέξοδο. Είναι σίγουρο αυτό. Αν υπάρχει κύκλος, τότε αν υπάρχει μόνο ένα στιγμιότυπο ανά την πόρο, τότε υπάρχει αδιέξοδο, ενώ αν υπάρχουν αρκετά στιγμιότυπα, τότε υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αδιέξοδο. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τον πόρο R1 με 2 στιγμιότυπα και τον πόρο R2 με 2 στιγμιότυπα. Θα δούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένας κύκλος, όπως βλέπουμε, αλλά επειδή υπάρχει, επειδή υπάρχουν 2 στιγμιότυπα του πόρου R1 και του πόρου R2, τότε θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία το πρόβλημα και δεν θα υπάρξει αδιέξοδο. Γιατί ο P4 θα πάρει τον πόρο, θα απελευθερωθεί,
ο πόρος R2, όπου ο πόρος R2 στη συνέχεια θα δοθεί στην P1 και ούτω καθεξής. Και ο P2 αφού πάρει τον πόρο R1 θα τον απελευθερώσει και έτσι λοιπόν θα απελευθερωθούν οι πόροι και θα λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν τώρα κάποιες ασκήσεις που θα πρέπει κάποιος να τις μελετήσει σπίτι του. Για παράδειγμα, μας ζητάει να σχεδιάσουμε ένα γράφο εκχώρησης πόρων για τα παρακάτω. Η P1 απαιτεί τον πόρο R1, η P2 απαιτεί τον πόρο R3. Η σημειογραφία είναι, όπως είπαμε, ο κύκλος που είναι P1 βελάκι στο τετράγωνο που ονομάζεται R1. Ο πόρος εκχωρείται άρα βελάκι από τον πόρο προς τη διαδικασία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει να παρατηρήσουμε πρώτον αν είναι ένα μόνο στιγμιότυπο του πόρου, που σε αυτό εδώ το παράδειγμα έχουμε ένα στιγμιότυπο από κάθε πόρο, και στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δημιουργείται ένας κύκλος μέσα σε αυτό το γράφο. Αν δημιουργείται κύκλος, τότε έχουμε αδιέξοδο. Μία άλλη άσκηση για το σπίτι, όπου έχουμε πάλι, μας δίνονται οι διεργασίες, μας δίνονται και οι πόροι και μας δίνονται ο αριθμός των μονάδων των πόρων. Δηλαδή, ο πόρος R1 έχει 3 στιγμιότυπα, ο πόρος R2 έχει 2 στιγμιότυπα, ο πόρος R3 έχει 2 στιγμιότυπα και στη συνέχεια μας δίνονται οι αιτήσεις και οι αναθέσεις των πόρων. Το ερώτημα που μας ζητάτε είναι κατά πόσο υπάρχει αδιέξοδο σε αυτή την κατάσταση. Πάλι θα σχεδιάσουμε το γράφημα και θα δούμε αν υπάρχει κύκλος. Άσκηση άλλη παρόμοια είναι ότι έχουμε 6 όμοια tape drives, δηλαδή έχουμε 6 στιγμιότυπα του ίδιου πόρου, που είναι το tape drive, και είναι πλήθος διεργασιών που ανταγωνίζονται για τη χρήση τους. Και κάθε διεργασία μπορεί να απαιτήσει 2 tape drives και μας ζητάτε για ποια τιμή το σύστημα είναι απαλλαγμένο από διέξοδα. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε το αντίστοιχο γράφο και να το υπολογίσουμε. Μία άλλη άσκηση, όπου έχουμε πει διεργασίες και R όμοιους επαναχρησιμοποιήσιμους πόρους, θα πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε αυτή τη συνθήκη. Ή σε ένα σύστημα υπάρχουν N σε πλήθος ενεργές διεργασίες που μοιράζονται μη μονάδες ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πόρου και κάθε διεργασία μπορεί να απαιτήσει 3 μονάδες του πόρου R. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σχέση των παραμέτρων N και M. Και όλες αυτές τις ασκήσεις βασίζονται στην ίδια λογική. Έχουμε λοιπόν το γράφο εξάρτησης και υπολογίζουμε πότε έχουμε έναν κύκλο ή όχι. Προκειμένου να συμβεί αδιέξοδο, έχουν βρεθεί οι 4 συνθήκες που το συνοδεύουν. Άρα λοιπόν ονομάζονται οι 4 συνθήκες αδιέξοδου. Πρώτο, αμοιβαίος αποκλεισμός, δηλαδή ότι οι εκχωρούμενοι πόροι είναι στην αποκλειστική κυριότητα της διεργασίας και κάθε πόρος εκχωρείται σε μια διεργασία είναι διαθέσιμος. Δεύτερον, κατοχή και αναμονή, η διεργασία μπορεί να δεσμεύει ένα πόρο ενώ παρημένει ένα άλλο. Τρίτον, μη προεκχώρηση, κανένας πόρος δεν μπορεί να προσπαθεί δια της βίας από τη διεργασία που την κατέχει. Και τέταρτον, κυκλική αναμονή, ύπαρξη μιας κλειστής αλυσίδας 2 ή περισσότερων διεργασιών και κάθε μία αναμένει έναν πόρο που κατέχεται από το επόμενο μέλος αλυσίδας. Ας δούμε λοιπόν κάθε συνθήκη ξεχωριστά. Αρχικά θα δούμε τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Ο αμοιβαίος αποκλεισμός λοιπόν συμβαίνει όταν μόνο μία διεργασία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πόρο. Για παράδειγμα, ο εκτυπωτής. Μόνο μία διεργασία μπορεί να εκτυπώνει σε αυτό, γιατί διαφορετικά θα εκτυπωνόταν ένα κομμάτι από τη μία διεργασία, ένα κομμάτι από την έξοδο μιας άλλης διεργασίας και θα υπήρχε γενικά ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν λοιπόν όλες οι συσκευές να λειτουργήσουν παρόμοια. Ένας άλλος κανόνας, μια άλλη συνθήκη, είναι η συνθήκη της κατοχής και αναμονής. Εδώ πέρα λοιπόν μια διεργασία μπορεί να κατέχει πόρους καθώς αναμένει την εκχώρηση κάποιων άλλων πόρων. Δηλαδή κατέχει και αναμένει, κατοχή και αναμονή. Για παράδειγμα, μια διεργασία απαιτεί όλους τους πόρους πριν ξεκινήσει, προκειμένου να μην περιμένει συνέχεια. Μια διεργασία απαιτεί όλους τους πόρους όταν δεν διαθέτει κανέναν, ή η διεργασία μπορεί να διακόψει τη χρήση των πόρων. Τα προβλήματα είναι ότι δεν είναι γνωστές οι απαιτήσεις των πόρων κατά την έναρξη της διεργασίας. Μπορεί να συμβεί παρατατημένη στέρηση, δηλαδή μια διεργασία να περιμένει να δοθεί κάποιος πόρος, ο οποίος όμως δεν θα δοθεί ποτέ γιατί έχει δεσμευτεί από άλλη διεργασία και αυτό δημιουργεί μια παρατατημένη στέρηση, δηλαδή μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει πρόοδος στην εκτέλεση της συγκεκριμένης διεργασίας. Επίσης, δεσμεύονται πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από άλλες διεργασίες. Η τρίτη συνθήκη είναι η συνθήκη της μη προεκχώρησης. Εδώ πέρα λοιπόν, αν μια διεργασία
δεσμεύει συγκεκριμένους όρους και αρνείται μια επιπλέον απαίτηση, τότε θα πρέπει να τους απελευθερώνει. Η μη προεκχώρηση είναι ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί ο πόρος από μια διεργασία. Αυτό συμβαίνει όταν η διακοπή μιας εγγραφής CD, για παράδειγμα, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, μια διεργασία γράφει σε ένα CD, αυτός ο πόρος, αν προεκχωρηθεί, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα, όταν έχουμε μη προεκχωρούμενους πόρους, είναι μία από τις τέσσερις συνθήκες που δημιουργούν αδιέξοδα. Ο οδηγός συσκευής του CDR απαγορεύει μια δεύτερη λειτουργία open. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται η βίαιη απόσπαση ενός πόρου. Δηλαδή, κανένας πόρος δεν μπορεί να αποσπαστεί με τη βία από τη διεργασία που τον κατέχει. Βέβαια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη, θα πρέπει ο ίδιος ο πόρος, η φύση του πόρου, να το επιτρέπει. Κάτι μπορεί να συμβεί μόνο όταν αποθηκεύεται η κατάσταση, προκειμένου να γίνει επαναφορά σε μια μελλοντική συνθήκη. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχουμε τους καταχωρητές του επεξεργαστή και τη μνήμη. Αυτό μπορεί λοιπόν να βοηθήσει την απομάκρυνση του πόρου από τη διεργασία, αποθήκευση της κατάσταση και επαναφορά σε μελλοντική κατάσταση. Βέβαια, για την πλειονότητα των πόρων αυτό δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή. Η τέταρτη κατάσταση για την ύπαρξη αδιεξόδου είναι η κυκλική αναμονή, δηλαδή να υπάρχει μια κυκλική αλυσίδα με δύο ή περισσότερες διεργασίες, όπου κάθε μια διεργασία περιμένει έναν πόρο που κατέχεται από άλλη διεργασία της αλυσίδας. Προλαμβάνεται με τον ορισμό μιας γραμμικής διάταξης των πόρων, δηλαδή η διεργασία 1 θέλει τον πόρο Α που έχει δεσμευτεί από τη διεργασία 2, που θέλει τον πόρο Β που έχει δεσμευτεί από τη διεργασία Α. Δημιουργείται λοιπόν ένας κύκλος. Ένα παράδειγμα κυκλικής αναμονής πάλι, βλέπουμε εδώ πέρα, η P2 ζητάει τον πόρο R2 που έχει δοθεί στην P3, όπου η P3 θέλει τον R3 που όμως και οι δύο πόροι έχουν δοθεί στην P2. Δημιουργείται λοιπόν αυτός ο κύκλος, με συνέπεια να έχουμε αδιέξοδο. Ενώ ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ο πόρος R3 έχει δοθεί στην P2, που ο P2 ζητάει τον R2, που ο R2 έχει δοθεί στην P3, που η P3 ζητάει τον R3, αλλά επειδή εδώ πέρα έχουμε δύο στιγμιότυπα του πόρου και το ένα στιγμιότυπο έχει δοθεί στην P1, δεν θα δημιουργηθεί αδιέξοδο. Ομοίως, στο παράδειγμα με το πέρασμα μιας γέφυρας, η κίνηση προς μία μόνο κατεύθυνση επιτρέπεται. Η γέφυρα μπορεί να θεωρηθεί ως πόρος. Αν συμβεί αδιέξοδο, δηλαδή αν εισέρχονται δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα, τότε θα πρέπει ένα αυτοκίνητο να βάλει όψιν, δηλαδή να γίνει preemptive, να αδειάσει τον πόρο και rollback και να πάει μερικά βήματα πίσω. Μπορεί να πετυχθεί αρκετά αυτοκίνητα να μετακινηθούν με όψιν και μπορεί να συμβεί και παρατεταμένη στέρηση, αν από το άλλο ρεύμα συνεχώς έρχονται αυτοκίνητα. Προσεγγίσεις αδιεξόδου. Καταρχήν, το αδιέξοδο είναι μια γενική κατάσταση. Δεν υπάρχει γι' αυτό μια ενιαία στρατηγική. Απαιτεί την ανάλυση όλων των διεργασιών που χρειάζονται πόρους. Δεν μπορεί να ληφθεί μια τοπική απόφαση που θα στηρίζεται στις ανάγκες μιας διεργασίας. Και υπάρχουν τέσσερις προσεγγίσεις αδιεξόδου. Και βέβαια υπάρχει και προσέγγιση στρουθοκαμιλισμός. Μην κάνεις τίποτα, δεν το αναλύουμε. Στις τέσσερις προσεγγίσεις αδιεξόδου διακρίνουμε τις εξής ομάδες. Πρώτον είναι πρόληψη, prevention. Δεν επιτρέπεται ποτέ αδιέξοδο. Δεύτερον είναι αποφυγή, avoidance. Το σύστημα λαμβάνει απόφαση για να αποτρέψει μελλοντική κατάσταση αδιεξόδου. Τρίτον είναι ανίχνευση και επαναφορά. Έλεγχος λοιπόν για αδιέξοδο περιοδικά ή σποραδικά και συνέχεια επαναφορά. Και ο τέταρτος είναι χειροκίνητη μεσολάβηση. Ο χειριστής κάνει επανεκκίνηση του συστήματος αν φαίνεται υπερβολικά αργό, δηλαδή reboot. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα έχουμε λοιπόν τις τεχνικές πρόληψης αδιεξόδου. Άρα θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστεί το σύστημα ώστε να παραβιάζει μία από τις τέσσερις αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη αδιεξόδου. Ας πούμε η πρώτη είναι η πρόληψη κατοχής και αναμονής. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να εξαρχίσει να υπάρχει απέτηση όλων των πόρων και αναμονή μέχρι να καταστούν διαθέσιμοι όλοι οι πόροι. Βέβαια, αυτό σημαίνει μπορεί μια διεργασία να περιμένει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εκτελέσει ένα έργο, ενώ θα μπορούσε να έχει εκτελέσει ένα κομμάτι έργου και μετά να περιμένει και τους υπόλοιπους πόρους για να συνεχίσει το έργο της.
Ως προς την πρόληψη της κυκλικής αναμονής, έχουμε ότι με τον καθορισμό μιας γραμμικής διάταξης των τύπων των πόρων μπορούμε να μην έχουμε δημιουργία κύκλων. Ή μια διεργασία που δεσμεύει κάποιους πόρους μπορεί να απαιτήσει μόνο τύπους πόρων υψηλότερης τάξης. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα σπάσει η απέτηση της διεργασίας πεδίο για τον πόρο αυτόν, θα αφήσει όλους τους πόρους και δεν θα υπάρχει λοιπόν αυτό το κυκλικό αδιέξοδο. Μειονεκτήματα της πρόληψης της κυκλικής αναμονής είναι ότι υπάρχει μείωση απόδοσης λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση και μικρής παραλίας, ενώ η πρόληψη της κατοχής και αναμονής είναι πολύ έξοδη. Γι' αυτό λοιπόν, στα πρώτα λειτουργικά συστήματα δεν γινόταν και τίποτα σχετικά με τα διέξοδα, γι' αυτό κολλούσε και το σύστημα και έπρεπε να γίνονται συχνές επανεκκινήσεις. Διακρατεί λοιπόν περισσότερους πόρους από όσους απαιτούνται. Ως προς την αποφυγή αδιεξόδου, θα πρέπει οι πόροι να εκχωρηθούν με τρόπο που να εγγυάται ότι δεν θα βρεθούν ποτέ σε σημείο που θα συμβεί αδιέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ανάλυση κάθε φορά που δίνεται ένας πόρος αν θα προκαλέσει κάποια δυσάρεστη κατάσταση στο μέλλον. Βέβαια αυτό προϋποθέτει κάποια πρόσθετη και εκ των προτέρων διαθέσιμη πληροφόρηση, κάτι που δεν είναι εφικτό τις περισσότερες φορές. Δηλαδή δεν είναι γνωστή η μελλοντική απέτηση μιας διαργασίας ως προς σπόρους. Θα πρέπει να λαμβάνετε δυναμικά μια απόφαση σχετικά με το αν ικανοποίηση μιας απέτησης θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί ως προς το συνολικό ποσό των διαθέσιμων πόρων, στους τρέχοντες διαθέσιμους πόρους, στις απαιτήσεις πόρων εκ μέρους των διεργασιών και στην πρόσφατη εκχώρηση πόρων στις διεργασίες. Το απλούστερο και πλέον χρήσιμο μοντέλο απαιτεί ότι κάθε διεργασία δηλώνει το μέγιστο πλήθος των πόρων κάθε τύπου που είναι πιθανό να χρειαστεί. Ο αλγόριθμος λοιπόν αποφυγής αδιεξόδου εξετάζει δυναμικά την κατάσταση ανάθεσης πόρων για να εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί να προκύψει κατάσταση κυκλικής αναμονής και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ορίζεται από το πλήθος των διαθέσιμων και εγχωρούμενων πόρων και των απαιτήσεων εκ μέρους των διεργασιών. Στις προσεγγίσεις λοιπόν αποφυγής αδιεξόδου έχουμε ότι μια διεργασία δεν ξεκινάει την εκτέλεσή της αν οι απαιτήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Δεν ικανοποιείται μια αυξημένη απέτηση για τη χρήση ενός πόρου από μια διεργασία αν αυτή η εκχώρηση του πόρου μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο και τα προβλήματα είναι ότι έχουμε μια μικρή χρήση πόρων, κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί θέλουμε κάθε φορά να έχουμε μεγιστοποίηση της χρήσης των πόρων και δεύτερον μειωμένη ρυθμοαπόδοση του συστήματος. Γιατί κάποιες διεργασίες, ενώ θα μπορούσαν να εκτελεστούν ένα σημείο με κάποιους πόρους, σταματάνε την εκτέλεσή τους προκειμένου το σύστημα να παραμείνει στην ασφαλή πλευρά. Ο αλγόριθμος του τραπεζίτη, Dijkstra, και προτάθηκε το 1965, προτάθηκε από τον Dijkstra το 1965, είναι γνωστός και ως άρνηση ανάθεσης πόρων, δεν επιτρέπει λοιπόν την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε πόρους, αν αυτή η εκχώρηση πόρων μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η κατάσταση του συστήματος είναι η τρέχουσα ανάθεση πόρων σε διεργασίες και υπάρχει μια ασφαλής κατάσταση όπου υπάρχει μια τουλάχιστον ακολουθή εκτέλεση των διεργασιών που μπορεί να εκτελεστεί μέχρι το τέλος που δεν οδηγεί σε αδιέξοδο. Και υπάρχει και μια ασφαλής κατάσταση όπου είναι το αντίθετο της προηγούμενης κατάστασης. Όταν μια διεργασία απαιτεί ένα διαθέσιμο πόρο, το σύστημα πρέπει να αποφασίσει αν η άμεση ανάθεση του πόρου θα το διατηρήσει σε ασφαλή κατάσταση. Δηλαδή, θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά που μια διεργασία ζητάει ένα πόρο, το λειτουργικό σύστημα να ελέγξει κατά πόσο η ικανοποίηση αυτής της απέτησης θα οδηγήσει σε μια ασφαλή κατάσταση ή όχι. Το σύστημα είναι σε ασφαλή κατάσταση αν υπάρχει μια ασφαλής ακολουθία για όλες τις διεργασίες. Η ακολουθία P1, P2, P1 είναι ασφαλής αν για κάθε PI οι πόροι που η PI μπορεί ακόμα να απαιτήσει μπορούν να ικανοποιηθούν από τους τρέχοντες διαθέσιμους πόρους συν τους πόρους που δεσμεύονται από όλες τις διεργασίες. Ενώ είναι μια ασφαλής κατάσταση όταν θα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί αδιέξοδο. Αν το σύστημα είναι σε ασφαλή κατάσταση, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Αν το σύστημα δεν είναι σε ασφαλή κατάσταση, υπάρχει πιθανότητα αδιεξόδου και για να αποφευχθεί το αδιέξοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν θα εισέλθει ποτέ σε ανασφαλή κατάσταση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια γραφική αναπαράσταση όπου βρισκόμαστε στην ασφαλή κατάσταση, στο safe και η αναθέση των πόρων έχει ως συνέπεια το σύστημα να βρίσκεται σε διάφορα σημεία της safe κατάστασης.
άμα γίνει μία ανάθεση που θεωρείται ανασφαλής, θα μας οδηγήσει στην unsafe περιοχή και κάποια χρονική στιγμή που το σύστημα θα είναι σε unsafe στιγμή δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αδιέξοδο, αλλά από την unsafe στιγμή μπορεί πολύ εύκολα να πάει στην κατάσταση deadlock και τότε εκεί πέρα θα συμβεί το αδιέξοδο. Έτσι λοιπόν, στις παραδοχές έχουμε πολλά στιγμιότυπα των πόρων, κάθε διεργασία πρέπει εκ των προτέρων να διεκδικεί τη μέγιστη χρήση των πόρων και όταν μια διεργασία απαιτεί ένα πόρο, ίσως χρειαστεί να περιμένει. Ενώ όταν μια διεργασία λάβει όλους τους πόρους, πρέπει να τους επιτρέψει σε περασμένο χρονικό διάστημα, να μην τους κρατάει συνέχεια. Η μέγιστη λοιπόν απέτηση για πόρους πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων από κάθε διεργασία και οι σημαντικές διεργασίες πρέπει ασφαλώς να είναι ανεξάρτητες και να μην υπόκειται σε απαιτήσεις συγχρονισμού. Υπάρχει ένας σταθερός πόρος για ανάθεση. Καμία διεργασία δεν μπορεί να περιλέξει σε κατάσταση εξόδου ενώ δεσμεύει πόρους προκειμένου να απελευθερώνει κάθε φορά τους πόρους. Ο αλγόριθμος τραπεζίτη είναι απεσιόδοξος γιατί υποθέτει πάντα ότι μια διεργασία δεν θα απελευθερώσει τους πόρους που κατέχει μέχρι να χρησιμοποιήσει όλες τις πόρες που χρειάζεται. Δηλαδή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό παραλίας και απαιτούνται πολύπλοκοι ελέγχοι. Δηλαδή η πολυπλοκότητα είναι της τάξης ONE στο τετράγωνο. Οι στρατηγικές ανείχνευσης αδιεξόδου δεν οριοθετούν την πρόσβαση σε πόρους και δεν περιορίζουν τις ενέργειες των διεργασιών, ενώ οι απαιτούμενοι πόροι εκχωρούνται στις διεργασίες όποτε αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει λοιπόν το λειτουργικό σύστημα περιοδικά να εμφανίζει έναν αλγόριθμο ανείχνευσης αδιεξόδου που δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστεί η συνθήκη της κλινικής αναμονής και να λάβει τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σπάσει αυτές τις συνθήκες που οδηγούν στην ανείχνευση, στην ύπαρξη αδιέξοδου. Άρα λοιπόν θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα κατά διαστήματα να ανοιχνεύει τα αδιέξοδα, να ανοιχνεύει λοιπόν όταν οι διεργασίες δεν έχουν πρόοδο στην εκτέλεσή τους. Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα θελοτυφλούν και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με σχεδιασμό τεχνικών όπως διακοπή κατοχής και αναμονής, δηλαδή αν μια διεργασία δεν μπορεί να αποκτήσει ένα πόρο, τότε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και αποτυχάνει. Όρια, κουότας ως προς τη μέγιστη χρήση πόρων που μπορεί να έχει μια διεργασία και υψηλές απόδοσες τεχνικές προγραμματισμού, δηλαδή να χρησιμοποιούνται σημαφόροι και κλειδώματα. Άρα λοιπόν, στις στρατηγικές όταν ανιχνευτεί αδιέξοδο ανήκουν οι τερματισμός διεργασίας και προχώρηση πόρων, όπου έχουμε διακοπή των διεργασιών, όλων των διεργασιών που περιέλθαν σε αδιέξοδο, ή θα μπορούσε να γίνεται ένα αντίγραφο ασφαλείας για κάθε διεργασία και επανεκκίνηση από εκείνο το σημείο, το αρχικό αδιέξοδο όμως μπορεί να ξανασυμβεί, η διαδοχική διακοπή όλων των διεργασιών σιγά σιγά μέχρι να μην υπάρχει πλέον αδιέξοδο ή διαδοχική προεχώρηση πόρων έως ότου δεν θα υπάρχει αδιέξοδο, δηλαδή προεχώρηση, διαδοχική απομάκρυνση πόρων από τις διεργασίες μέχρι να μην υπάρχει αδιέξοδο. Τώρα, ως προς τα κριτήρια επιλογής των διεργασιών που βρίσκονται σε αδιέξοδο, θα πρέπει να επιλεχθεί η διεργασία που έχει καταναλώσει το μικρότερο ποσό χρόνου επεξεργασίας μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Οπότε η απώλεια σε περίπτωση τερματισμού θα είναι πολύ μικρή, γιατί φανταστείτε μια διεργασία να εκτελούνταν επί 24 ώρες, να εισέλθει σε αδιέξοδο και τότε το λειτουργικό σύστημα να την καταρρεύσει. Θα ήταν μια σημαντική απώλεια. Ενώ μια διεργασία που έχει περάσει ένα λεπτό όλο και όλο και εκτελείται, μπορεί άνετα να τερματιστεί και να ξεκινήσει από την αρχή. Επίσης, ένα άλλο κριτήριο θα μπορούσε να είναι να τερματιστεί η διεργασία που παράγει το μικρότερο πλήθος γραμμών εξόδου μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Βέβαια, αυτό είναι λίγο άδικο γιατί μια διεργασία μπορεί να θέλει να κάνει πάρα πολλούς υπολογισμούς, έστω μια μέρα ολόκληρη και μετά να βγάλει το τελικό αποτέλεσμα. Άρα, υπάρχει αυτό το κριτήριο, αλλά δεν είναι τόσο δίκαιο. Επίσης, η διεργασία που έχει το μεγαλύτερο εκτιμόμενο χρόνο ολοκλήρωσης, αυτή θα μπορούσε να τερματιστεί. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος που απαιτεί μια διεργασία για να ολοκληρωθεί ή τη μικρότερη προτεραιότητα. Δηλαδή, πάντα οι διεργασίες με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα δεν τερματίζονται. Ο συνδυασμός λοιπόν των τριών προσεγγίσεων πρόληψης, αποφυγής και ανοίγησης μας επιτρέπει την χρήση της βέλτιστης προσέγγισης. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει διαμοίραση των πόρων σε ιεραρχικά διαταγμένες κλάσεις και χρήση των πλέον κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείριση αδιεξόδων μέσα σε κάθε κλάση. Αν έχουμε λοιπόν αυτό μια άλλη άσκηση, όπου έχουμε 4 διεργασίες A, B, C, D και 5 επαναχρησιμοποιήσιμους πόρους R1, R1, R2, R3, R4 και βλέπουμε την τρέχουσα ανάθεση των πόρων, δηλαδή η Α1 έχει ένα στιγμιότυπο του R0, 0 στιγμιότυπα του R1, 2 στιγμιότυπα του R2, 1 στιγμιότυπο του R3 και 1 στιγμιότυπο του R4.
Και ομοίως η διεργασία Β, η διεργασία C και D. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να μας δοθεί και ο πίνακας των απαιτήσεων των διεργασιών, όπου είναι αυτός εδώ πέρα, η διεργασία Α μέγιστη απαίτηση για τον πόρο R0 έχει 1, για τον πόρο R1 έχει 1, για τον πόρο R2 έχει 2, για τον πόρο R3 έχει 1 και τον πόρο R4 έχει 2. Ενώ η διαθέσιμη πόρη προς εχώρηση είναι λοιπόν 0, 0, x, 1, 1. Μας ζητάει να υπολογίσουμε το x, ώστε να έχουμε ασφαλή κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να εφαρμόσουμε τον αγόριθμο του τραπεζίτη, προκειμένου να βρούμε ποια είναι αυτή η τιμή του χ. Η μικρότερη όμως τιμή του χ, γιατί αν βάλουμε μια πολύ μεγάλη τιμή στο 50, δεν θα υπάρχει κανένα διέξοδο. Θέλουμε λοιπόν τη μικρότερη τιμή του χ, για την οποία το σύστημα θα οδηγηθεί σε ασφαλή κατάσταση. Μία λοιπόν άλλη άσκηση για το σπίτι είναι ότι έχουμε τις διεργασίες P και Q και σημαφόρους S και T. Αρχικές τιμές έχουν ένα. Να βρούμε λοιπόν την ακολουθία εκτέλεσης των βημάτων που οδηγούν σε αδιέξοδο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βήματα, δηλαδή εκτελείται το βήμα P1, μετά το π.χ. το βήμα Q1, το P2 και το καθεξής και δημιουργείται το αδιέξοδο. Προκειμένου λοιπόν να μοντελοποιηθούν τα αδιέξοδα, έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται από την διεθνή κοινότητα κάποια κλασικά προβλήματα μοντελοποίησης. Τρία είναι αυτά τα κλασικά προβλήματα, είναι οι συνδετημόνες φιλόσοφοι, οι αναγνώσεις και συγγραφείς και ο κοιμόμενος κουρέας. Ας δούμε λοιπόν τους συνδετημόνες φιλόσοφους. Αυτοί λοιπόν είναι πέντε οντότητες γύρω από ένα τραπέζι. Οι φιλόσοφοι λοιπόν είναι άνθρωποι που έχουν δύο καταστάσεις. Σκέφτονται και τρώνε. Το φαγητό, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι μακαρόνια και θέλει δύο πιρούνια για να μπορέσει ένας φιλόσοφος να το γευτεί και να το φάει. Έτσι λοιπόν, ο φιλόσοφος σηκώνει το δεξί πιρούνι και στη συνέχεια σηκώνει το αριστερό πιρούνι και μόλις έχει και τα δύο πιρούνια, πηγαίνει στο φαγητό, τρώει ένα ποσό από το φαγητό, μια ποσότητα και τα αφήνει τα πιρούνια. Βλέπουμε λοιπόν καταρχήν ότι δεν φτάνουν τα πιρούνια για όλους για να τρώνε ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θα πεινάει, θα θέλει να φάει, θα περιμένει. Θα πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη υλοποίηση. Υπάρχει λοιπόν ένα πιρούνι ανάμεσα σε κάθε ζεύγος φιλοσόφων και όλοι συμφωνούν ότι θα χρησιμοποιούν μόνο τα πιρούνια που βρίσκονται δεξιά και αριστερά. Δεν μπορεί κάποιος φιλόσοφος να πάρει ένα πιρούνι αντιμαθητικά στο τραπέζι. Θα πρέπει ή το δεξί ή το αριστερό. Κάθε φιλόσοφο λοιπόν είναι μια διεργασία και κάθε πυρούνι είναι ένας διαμοιραζόμενος πόρος με ενέργεια δέσμευσης και απελευθέρωσης. Αν ένας φιλόσοφος πεινάς, πρέπει πρώτα να πάρει τα πυρούνια δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να ξεκινήσει να τρώει. Το πρόβλημα λοιπόν συνδέεται με τα διέξοδα στα λειτουργικά συστήματα. Είναι ένα πρότυπο λοιπόν που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση μεθόδων σχετικών με τον συγχρονισμό ταυτόχρονων διεργασιών και καταδεικνύει τη δυσκολία της εχώρησης πόρων και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να απαλλαχθεί από αδιέξοδο το σύστημα με τρόπο όμως δίκαιο και όμως το δυνατόν μεγαλύτερο συγχρονισμό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει ότι όταν τρώει ένας φιλόσοφος, κανένας άλλος δεν θα φάει. Αυτό δεν είναι θέμα καλού συγχρονισμού, αν μπορεί και ο άλλος να φάει, γιατί όχι, να μην φάει. Άρα λοιπόν, πρώτο πρόβλημα αυτό. Δεύτερο, είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάντα προτεραιότητα θα έχει ο πρώτος, ο φιλόσοφος νούμερο ένα, μετά ο δεύτερο και ο τρίτο και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Όλοι να έχουν ένα ίσο μερίδιο χρόνου στο φαγητό. Και ασφαλώς και επιλαγή από αδιέξοδα. Μη σηκώσουν όλοι ένα πιρούνι και περιμένουν, μη σηκώσουν όλοι το δεξιό πιρούνι και περιμένουν όλοι το αριστερό, που όμως το αριστερό έχει ανατεθεί στον φιλόσοφο που βρίσκεται στα αριστερά τους και έχει έτσι ως συνέπεια όλοι να μείνουν με ένα πιρούνι στο χέρι και τελικά να πεινάσουν. Έτσι λοιπόν το γράφημα εκτέλεση των πέντε φιλοσόφων είναι ότι έχουμε τους φιλόσοφους που σκέφτονται, μετά σηκώνουν το
αριστερό πυρούνι, μετά σηκώνουν το δεξί πυρούνι, τρώνε για λίγο, επιστρέφουν το ένα πυρούνι και επιστρέφουν το άλλο. Βέβαια, εδώ πέρα, στο σημείο που δεσμεύουν το δεύτερο πόρο, μπορεί να συμβεί αδιέξοδο. Η παραταμένη στέρηση λοιπόν είναι πρόβλημα, γιατί θα έχει συνέπεια όλοι να σηκώσουν ένα πυρούνι και στο τέλος να μείνουν με το πυρούνι στο χέρι και να μην μπορούν να φάνε. Δεν υπάρχει καταρχήν μια συμμετρική λύση. Ας δούμε τι πιθανές υλοποιήσεις έχουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα ακόμα πυρούνι. Ένα ακόμα πυρούνι να προσθεθεί, δηλαδή αυτό που λέμε ένα σπόρος να έχει δύο στιγμιότυπα, τότε θα μας λύσει το πρόβλημα του διεξόδου. Δεύτερον, να μειώσουμε τον αριθμό του φιλοσόφων, των διεργασιών. Να έχουμε τέσσερις φιλόσοφους αντί για πέντε. Να εκτελείται διαφορετική αλληλουχία ενεργειών για τους φιλοσόφους με άρτιο και περιττό αυτό το αριθμό. Για παράδειγμα, η μία ομάδα σηκώνει πρώτα το δεξί και μετά το αριστερό, ενώ η άλλη σηκώνει πρώτα το αριστερό και μετά το δεξί. Ένας φιλόσοφος επιτρέπεται να αποκτήσει τα πυρούνια μόνο όταν και τα δύο είναι διαθέσιμα. Δηλαδή, κοιτάει το δεξί, το βλέπει ελεύθερο, κοιτάει το αριστερό, το βλέπει ελεύθερο, τα σηκώνει. Σχεδιασμός συστήματος ώστε ένας φιλόσοφος να κλέψει ένα πυρούνι που δεν είναι γειτονικό του. Για παράδειγμα, βλέπει ότι δεν έχει ένα πυρούνι αλλά δεν έχει άλλο πυρούνι, μπορεί να πάει να πάρει ένα άλλο πυρούνι, να κλέψει ένα άλλο αλγόριθμο. Ή κάποιοι αλγόριθμοι που έχουν προταθεί από άλλους ερευνητές. Μία-μία αποδεκτή λύση είναι η κλασική αυτή λύση όπου συνεχώς σκέφτεται, παίρνει το ένα πυρούνι, παίρνει το πυρούνι που είναι στα δεξιά του, τρώει, αφήνει το ένα πυρούνι και αφήνει το άλλο πυρούνι. Αυτό δημιουργεί αδιέξοδο. Γιατί μπορεί να συμβεί εκείνη τη στιγμή να έχουμε κυκλική αναμονή. Η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει με κάποιες πιθανές βελτιώσεις, π.χ. μετά τη λήψη του αριστερού πυρουνιού να ελέγχεται αν είναι διαθέσιμο το δεξί, ή δάλλως να τοποθετείται πίσω και το αριστερό, να γίνεται επιστροφή του πόρου, rollback. Μπορεί όμως να γίνει λιμοκτονία λόγω όμοιης δοχικής εκτέλεσης. Δηλαδή, όλοι σηκώνουν την ίδια στιγμή το ένα πυρούνι, όλοι βλέπουν ότι είναι το δεξί πυρούνι μη διαθέσιμο, όλοι αφήνουν το αριστερό πυρούνι και όλοι ξανασηκώνουν το αριστερό πυρούνι και αυτό επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, έχουμε ένα live lock. Λιμοκτονία λοιπόν μπορεί να συμβεί λόγω όμοιης δοχικής εκτέλεσης. Βέβαια, μπορεί να προσθεθεί ένα τυχαίο διάστημα αναμονής, να δώσει λίγο random χρόνο καθυστέρηση στον κάθε φιλόσοφο και αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην συμβεί την ίδια χρονική στιγμή. Κάτι που συμβαίνει βέβαια και στα δίκτυα, στο δίκτυο Ethernet, στα δίκτυα υπολογιστών, όταν ανοιχνευτεί κάποια σύγκρουση, τότε υπάρχει ένας χρόνος που συνεχώς αυξάνεται και καθυστερεί την επαναμετάδοση των πακέτων. Χρήση αμοιβαίου αποκλεισμού στα πυρούνια και είναι μη βελτιστή λύση γιατί μόνο ένας θα τρώει κάθε φορά και άλλοι θα κοιτάνε. Μία αποδεκτή λύση λοιπόν είναι αυτή που βλέπουμε στη διαφάνεια, όπου χρησιμοποιείται στην άρτηση take fork, eat και put fork. Η take fork λοιπόν βλέπουμε ότι κάνει down ένα σημαφόρο, ορίζει την κατάσταση, καταγράφει την κατάσταση ότι είναι hungry, βλέπει αν μπορεί να πάρει δύο πυρούνια και πόσα δύο μπορεί να πάρει δύο πυρούνια. Η συνάρτηση θέση λοιπόν κοιτάει ότι αν αυτός είναι hungry και ο διπλανός δεν τρώει ή ο αριστερός δεν τρώει και ο δεξί ως φιλόσοφος δεν τρώει, τότε να καταγραφεί ότι είναι eating και να κάνει up το σημαφόρο. Να κάνει up το SI, δηλαδή να αυξήσει τη τιμή του SI κατά 1. Έτσι λοιπόν, αν πέρασε αυτό το τεστ, μπορεί να κάνει up το mutex, να βγει από το κρίσιμο τμήμα και να καταναλώσει και συνέχεια να κάνει down το SI περιμένοντας τα πυρούνια. Έτσι λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μια υλοποίηση. Ομοίως, όταν θέλει κάποιος να αφήσει τα πυρούνια πίσω, θα πρέπει να κάνει down το σημαφόρο. Κάνει down το σημαφόρο γιατί πηγαίνει σε μια κρίσιμη κατάσταση και αυτή η κρίσιμη κατάσταση είναι η κατάσταση στο state που θα πρέπει να καταγραφεί. Καταγράφει στο state ότι είναι thinking, οπότε συνέχεια κάνει test το left και το right. Δηλαδή, ξεμπλοκάρει και το left και το right και ότι μπορεί να συνεχίσει. Γι' αυτό κάνει με το test, υπάρχει εντολή up, όπως βλέπουμε, που ξεμπλοκάρει λοιπόν αυτούς τους φιλοσόφους.
και συνέχεια ανοίγει το Mutex προκειμένου να βγει από την κρίσιμη περιοχή. Ένα άλλο κλασικό πρόβλημα που μεντολοποιεί τα διέξοδα είναι το πρόβλημα των αναγνωστών και συγγραφέων. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί αναγνώστες, πολλοί εγγραφείς και υπάρχει ένα βιβλίο, κοινόχρηστη περιοχή μνήμης. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει κάθε φορά ένας μόνο να γράφει το βιβλίο αυτό, ενώ ταυτόχρονα μπορούν πάρα πολλοί να διαβάζουν από αυτό το βιβλίο. Εδώ πέρα λοιπόν η λύση αυτού του προβλήματος είναι, καταρχήν έχουμε down mutex και up mutex, όπου κλειδώνουν έχουμε δύο κλειδώματα λοιπόν, δύο περιοχές που κλειδώνουμε. Στην πρώτη περιοχή, η πρώτη περιοχή κλειδώνεται γιατί έχουμε πρόσβαση στην κοινή μεταβλητή RSE. Άρα λοιπόν κλειδώνουμε το Mutex, έχουμε κοινή πρόσβαση στην RSE. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να κλειδώσουμε την RSE, γιατί θέλουμε να γράψουμε, θα πρέπει να προστατευτεί με κρίσιμο τμήμα. Εδώ λοιπόν γράφουμε στην RSE, όπως και παρακάτω γράφουμε στην RSE. Όταν λοιπόν ο αναγνώστης θέλει να διαβάσει, θα αυξήσει τη τιμή RSE κατά 1. Αν το RSE έχει τιμή 1, δηλαδή άμα είναι ο πρώτος reader, τότε θα πρέπει να κάνει down το DB, δηλαδή να κλειδώσει τη βάση δεδομένων, ότι δεν θα επιτρέπεται ο συγγραφέας να μπει να γράψει κάτι σε αυτό το βιβλίο. Διαβάζει συνέχεια, βλέπουμε ότι το Read Database βρίσκεται εκτός κρίσιμου τμήματος. Θα ήταν λάθος να είχαμε ένα κλείδωμα μόνο στην αρχή και ένα ξεκλείδωμα στο τέλος, γιατί θα ήταν σπατάλη πόρο. Κάθε φορά ένας μόνο θα μπορούσε να διαβάσει. Ενώ σύμφωνα με την υπόθεση έχουμε πολλούς αναγνώστες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί αναγνώστες. Αφού αυξήσουν την τιμή του RSE κατά 1, διαβάζουν. Όταν απομακρυνθούν, το μειώνουν κατά 1. Και αυτό έχει συνέπεια να είναι ο τελευταίος αναγνώστης και στο τέλος, όταν φύγει ο τελευταίος αναγνώστης, να απελευθερώσει το βιβλίο, προκειμένου, όπως θα δούμε στο writer, αυτός να ξεμπλοκαριστεί στο DownDB για να γράψει δεδομένα και συνέχεια να κάνει UpDB για να ανεβάσει, για να απελευθερώσει και αυτό το βιβλίο για να μπουν οι αναγνώστες να το χρησιμοποιήσουν. Τέλος, θα δούμε το πρόβλημα του κοιμόμενου κορέα, όπου έχουμε ένα κουρέα κοιμάται. Το μαγαζί έχει ένα περασμένο αριθμό θέσεων, παραδείγματος χάρη 3 καρέκλες αναμονής. Όταν έρθει ένας πελάτης, ξυπνάει το κουρέα και αυτός αρχίζει να τον κουρεύει. Αν έρθουν και άλλοι πελάτες, τότε κάθονται στις καρέκλες αναμονής. Αν γεμίσουν καρέκλες αναμονής, τότε οι επόμενοι πελάτες φεύγουν από το χώρο. Και μόλις τελειώσει ο κουρέας τον πελάτη, έρχεται ο επόμενος. Και μόλις δεν υπάρχουν πελάτες, ο κουρέας κοιμάται. Ας δούμε τώρα λοιπόν την άσκηση με τον αλγόριθμο του τραπεζίτη, πώς μπορούμε να την επιλύσουμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε δώσει τις έννοιες τι σημαίνει διαθέσιμος πόρος, μέγιστη χρήση πόρου, πλήθος διεργασιών, πίνακας εκχώρησης πόρων, ανάγκες πόρων και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν στην άσκησή μας τρεις τύποι πόρων. Ο R1 έχει 9 στοιχεία, ο R2 έχει 3 και ο R3 έχει 6. Και μας ζητάει κατά πόσο η παρακάτω κατάσταση είναι ασφαλής. Δηλαδή βλέπουμε ότι η P1 διεργασία έχει claim, έχει ζητήσει 3 πόρους από τον R1, 2 από τον R2 και 3 από το και 2 από τον R3. Τις έχουν δοθεί ένας πόρος από το R1, 0 από το R2 και 0 από το R3. Έτσι λοιπόν, δεδομένου τη μέγιστη χρήση πόρων, μπορούμε να δούμε ότι ο πόρος R1 έχει δοθεί εδώ πέρα 6 συν 1, 7 συν 2, 9. 9 φορές έχει δοθεί ο R1, γι' αυτό έχουμε 0 διαθέσιμο. Ο R2 έχει δοθεί 1 και 1, οπότε είναι 2 μείον 3, 1. Και ο πόρος R3 έχει δοθεί 2 και 1, 3 και 2, 5, μείον 6, 1. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν η κατάσταση είναι ασφαλής και αυτό θα το δούμε για αν κάθε βήμα που κάνουμε μας οδηγεί σε μια ασφαλή κατάσταση. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα θα δούμε ότι η P2 είχε ζητήσει 6-1-3 και της έχει δοθεί 6-1-2. Άρα εδώ πέρα μπορεί να δοθεί ο πόρος R3, δηλαδή από 2 να γίνει 3, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της και να απομακρυνθεί από το σύστημα. Επιλέγεται λοιπόν το P2 γιατί μόνο αυτό μπορεί να τελειώσει αν του δοθεί ο πόρος. Δίνεται λοιπόν ο πόρος στο P2. Απελευθερώνει το πόρος στο P2, άρα επιστρέφονται
οι πόροι και προσθέτονται στις διαθέσιμους πόρους. Στη συνέχεια θα επιλεχθεί το P1, γιατί μπορεί να δοθεί ο πόρος που χρειάζεται και να συνεχίσουμε προς μια ασφαλή κατάσταση, και αυτό έχει ως συνέπεια λοιπόν να εκτελεστεί και να αφήσει τους πόρους το P1. Στη συνέχεια λοιπόν θα εκτελεστεί το P3, όπου και αυτό αφήνει τους πόρους πίσω, και τέλος το P4, και έτσι λοιπόν μια ασφαλή σειρά εκτέλεσης των διαδικασιών είναι από το P2 πάμε στο P1, και από το P1 στο P3 και από το P3 στο P4. Ομοίως υπάρχουν διάφορα τέτοια παραδείγματα. Μπορούμε να δούμε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει βήμα προς βήμα πώς γίνονται οι αναθέσεις, πώς γίνονται οι διαθέσιμοι πόροι, και στη συνέχεια θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση με ασφαλή βήματα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το safe execution στο παράδειγμά μας είναι P2 σε P4, P0, P1, P3, και έχει συνέπεια ότι να έχουμε στο τέλος μια ασφαλή κατάσταση χωρίς αδιέξοδο και χωρίς ανασφάλεια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η σημερινή ενότητα.